σε αυτή την ταινία είναι πολύ πιο κοντά οι τέσσερις ήρωες που είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη φορά, οι τέσσερις εξουσίες ας πούμε. Σχεδόν γίνονται ένα, συνεργάζονται και αλληλοπολεμούνται για να βρουν αυτό που θέλουν. Παπαλάμπρο, ξέρω που είναι το σπίτι του καβού. Κοίταξε, οι συγκυρίες είναι τέτοιες που ο παπάς μπλέκει άσχημα στην είσοδο. Καταρχήν βρίσκει μισό χάρτη θησαυρού. Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις, ο μισός χάρτης. Του θησαυρού! Και αυτό τον βάζει σε μια τεράστια περιπέτεια, ξαναγυρνάει στο νησί, προσπαθεί να βρει το υπόλοιπο μισό του χάρτη, να βρει το θησαυρό. Δυστυχώς του κατσικώνεται και διάφοροι άλλοι. Θα το δείτε. Θα επικεπίσει κανέναν για το θησαυρό, γιατί θα σε σκοτώσω, φουκαρά μου. Καλά, για πόσο βλάκα με έχεις? Στο δεύτερο μέρος είπαμε δύο φορές ναι, γιατί διαβάσαμε ένα κείμενο, τον ίδιο πάλι, της Έρωνας Σολόμου και του Κώστα Παπαδόπουλου, που είναι πιο μέστο το κείμενο, έχει περισσότερη δομή και πλέον γίνεται εικόνα. Πετυχημένος σχεδιαστής μόδας πλέον, πηγαίνει στο νησί, τυχαία πέφτει πάνω στον πρώην φίλο του, αυτόν, και μπαίνει κι αυτός μέσα στην περιπέτεια του θησαυρού και της αναζήτησης του θησαυρού, όπως και όλο το νησί. Ο θησαυρός είναι παραμύθια τούμπανα. Δεν θα σας πω κουβέντα, ό,τι και να μου κάνετε. Μίλα. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή περνάει δύσκολα και έχει ανάγκη το χαμόγελο αυτό. Και νομίζω η κωμωδία μπορεί να το προσφέρει αυτό. Και το χρειάζεται. Χρειαζόμαστε καλές κωμωδίες αυτή την περίοδο. Δεν μας φτάνει το χάλι μας, έχουμε και το γαμίκο.